Τις βάλαμε φωτιά και την τεινάξαμε στον αέρα. Το κάψιμο της σκέψης. Όλα αυτά είναι τώρα από ποια χρονολογία, 2004. Γράφει ημερομηνία. Είναι 4-5 πίνακες από κάθε δεκαετία. Αλλά εγώ ήθελα να σε δείξω έναν άλλο. Κοίταξε εδώ, η Ιλουμινάτη. Εδώ η θλίψη. Άρα όταν μπήκατε στη ζωή του, αγαπήσατε την τέχνη, τον άνθρωπο, το μυαλό. Καθίστε. Όλα. Πρώτα τον άνθρωπο. Και προσπάθησα, ας πούμε, να τον κάνω να ανοιχτεί και να βγάλει αυτά που έχει μέσα του, γιατί είναι, προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος δημιουργός. Αυτό... Όχι επειδή είναι άντρας μου, και φυσικά... επειδή ζω 40 χρόνια. Από αυτό που χαίρομαι με τη σύζυγο είναι όταν γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε, μου είπε «Μην εργάζεσαι, ζωγράφισε». Δηλαδή δεν την ενδιέφερε αν θα κερδίσω χρήματα ή δεν θα κερδίσω εργαζόμενος. Γιατί δούλευα και σε αρχιτεκτονικό. Γιατί ο άνθρωπος για να μεγαλουργήσει θα πρέπει να έχει ψυχική ηρεμία. Να είναι σε ένα περιβάλλον που να είναι... Να μην έχει το άγχος της καθημερινότητας. Αυτό είναι το πάνε. Ναι. Όταν φύγει αυτό το κομμάτι τότε αρχίζει να έχει παράγει. Γιατί προσωπικά είδα ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε σε αυτή τη ζωή για να φτιάξει αυτά τα έργα. Και ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να τα φτιάξει. Και τα έφτιαξε. Και τα έφτιαξε, τα φτιάχνει και όσο θα ζει και τα μάτια πριν κλείσει, θα πεθάνει με ένα πινέλο στο χέρι. Την ηρεμία. Να κοιτάξτε τώρα αυτόν τον πίνακα. Λέγεται «Μη ξυπνάς». Είναι ένα παιδάκι με... Ένα φτωχό παιδάκι στον δρόμο. 92. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά είχε ανακαλυφθεί στο Βέλγιο. Πρέπει αυτό να το πούμε εκεί, να δεν το πούμε, τέλος πάντων. Στο Βέλγιο ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τότε. Το 92. Το 92. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Αυτός έγινε και η γυναίκα του μάζευε τα παιδάκια και τα πήγαινε στο σπίτι, τα κακοποιούσαν και τα θάβαν στον κήπο, τα σκοτώνε και τα θάβαν. Μιλάμε τώρα για φοβερό κήπο. Ναι. Όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Και από εκεί εμπνεύστηκε. Και συγκλονίστηκε και κοίταξε το φεγγάρι, χύνει μαύρα δάκρυα. Το παιδάκι. Το παιδάκι. Εδώ υπάρχει το φαγητό, αλλά είναι μόνο τα κόκαλα του ψαριού. Που ακόμη και τα δάκρυα ποτίσαν το δεντράκι και έγινε γι' αυτό μαύρο, έτσι. Ναι. Όπως λένε μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όπως εμείς στην Κρήτη παίρνουμε ένα κάτι και το κάνουμε μαντινάδα, εδώ το παίρνουμε και το κάνουμε εικόνα. Εικόνα, ναι. Και τώρα εδώ από πίσω μεριά για να δεις τις ακουαρέλες, κοίταξε τώρα εδώ, η ανάπαυλα των φεγγαριών. Έχουν κάτι και τα πίνουν, έτσι. Τα πίνουν, δεν λες τίποτα. Κούπες, κριτικέ. Είναι πολλοί που δεν αρέσουν αυτά. Κοίταξε εδώ τραγουδισμένοι. Θα τους ανοίξουμε λίγο από εκεί να δουν αυτούς τους πίνακες με την άφπακτο με τα λουλουδάκια, λουλουδάκι, λουλουδάκι, λουλουδάκι. Αυτά είναι κάποια, έτσι, δεν είναι όλα. Αυτά τα είδαμε και προηγουμένως. Ναι, κάποια τα είδαμε. Κοίταξε τώρα. Βρέχει πάνω από την άφπακτο, οι ομπρέλες όμως φωτιβάζουν τη βροχή από κάτω. Καλά, εδώ είναι τα έργα, κάποια από τα έργα του και εδώ. Πολύ όμορφα όλα. Να. Θα θέλαμε όμως να έχουμε κι εμείς αυτό το... Βλέπετε λίγο να ανάψουμε τα φώτα. Εδώ είναι ο χώρος που ζωγραφίζετε. Όχι, απάνω. Εδώ είναι αποθήκη. Εδώ είναι τα έργα. Έλα εδώ να δεις όταν λέω έχει τραγουδήσει την άφρατο με όλα τα έργα. Να τα λουλουδάκια που μας έλεγατε. Κοίτα εδώ είναι άφρατος και εδώ είναι άφρατος. Να τα λουλουδάκια. Όχι, μπήκε κάτω πάνω. Δεν πειράζει, κατέβη. Για εξηγήστε μου αυτό εδώ. Ποιο, του τόπου. Αυτό εδώ με τη γυναίκα. Ναι. Η γυναίκα, δεν ξέρω αν γράφω. Ναι, δεν γράφω. Αλλά είναι το
το πικάντικο ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι της θλίψης, του πόνου, που το όνειρό της ήταν να ταξιδέψει. Και ταξιδεύει επειδή δεν μπορεί να ταξιδέψει μόνη της, φαντάστηκε ένα κορμό δέντρο και να πάει πού, με ένα κορμό δέντρο δίχως φτερά. Και έτσι αυτός ο κορμός έβγαλε αγκάθια και θύμωσε, γιατί τον έκοψε και αυτή θέλει να πετάξει με αυτό. Βλέπετε, έχει μεγάλη ιστορία. Βέβαια. Και τα πουλιά. Τα πουλιά είναι αυτά. Είναι που... μαζί της. Ναι, είναι μαζί της. Δηλώνει κάτι, ας το πούμε, αισιοδοξία. Ότι... το πουλί, τι δηλώνει. Ό,τι θέλεις σκέψου. Σκέψου, ό,τι θέλεις, ναι, εσύ. Ό,τι θέλεις, ναι, εσύ. Ναι. Με αυτό είναι, είναι το ωραίο στο να βάζεις μετά και εσύ τη δικιά σου φαντασία, ναι, ναι, και να το απογειώνεις, ας το πούμε. Να, αυτός ο πίνακας, φανώς χάρη, έχει την άφρακτο, έχει ένα μεγάλο ήλιο που μπορεί να πει ευτυχία, αλλά και το ταξίδι της ευτυχίας. Πολλά καραβάκια, πολλά καραβάκια. Με χρώματα πολλά, ναι, να γεμίζει το μάτι. Ναι. Και δεν είναι αυτό μόνο, είναι και διακοσμητικά. Που σε ξεκουράζουν, ότι που θα μπει στον χώρο που θα μπει. Άμα το βάλεις αυτό στο σπίτι σου... σε ξεκουράζει. Ναι. Να παραδείγματος χάρη είναι άφαπτος πιο κλασική, αλλά ναι, με δικά μου χρώματα. Να, αυτό είναι κλασικό έργο. Κλασικό. Είναι πιο, ας το πούμε, ναι, ναι, συμβατό στο πιο κοινό συμβατό μάτι. Αλλά δεν πάβει όμως τα χρώματα να τα φτιάχνω όπως θέλω εγώ. Βέβαια. Γιατί ο ουρανός είναι μπλε, δεν είναι. Όπως εδώ φτιάχνω ένα άλλο ουρανό, πολύχρωμο, που σημαίνει ευτυχία σε αυτή την πόλη. Και πολλά λουλούδια. Και πολλά λουλούδια. Η Ναύπακτος είναι μια ανθισμένη πόλη για μένα. Είναι πολλοί που δεν θα φτιάχνανε, δεν θα τολμούσαν να φτιάξουν αυτό, γιατί θα πούνε αυτοί που θα τα δουν τι θα πούνε. Εκεί τώρα που έχετε φτιάξει αυτό το μαύρο, το στρογγυλό τι είναι? Το μήλο. Το μήλο είναι. Ναι. Και δίπλα που είναι, ας το πούμε, σαν στόμα από το στήθος της, έχει κάποια ερμηνεία? Όχι, δεν έχει στόμα. Είναι έτσι σαν... Όχι, όχι. Απλώς εδώ είναι το πόδι του πουλιού, εδώ είναι το στήθος της, εδώ είναι το χέρι της. Είναι το στήθος είναι εκεί. Ναι, το στήθος, ναι, το στήθος εδώ είναι. Και εδώ είναι το χέρι της. Α, ωραία. Ωραίοτατα. Α, και αυτό είναι ωραίο. Ωραία χρώματα, απαλά. Εδώ έχετε χρησιμοποιήσει απαλά χρώματα και έχετε κάνει... Ναι. Πιο κλασική ζωγραφική εδώ. Είναι πολλοί που λέγανε ότι δεν ξέρουν να ζωγραφίσουν διαφορετικά. Έλα λίγο. Όταν βλέπετε αυτά, δεν είναι άνθρωποι, δεν αρέσουν. Βέβαια. Έτσι. Και σε ταξιδεύουν, γιατί εγώ τώρα εκεί βλέπω λουλούδια, βλέπω φτερά, ναι, από, ναι, πεταλούδες. Ναι, 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 ναι. Βλέπω διάφορα πράγματα. Και με ταξιδεύουν και τα χρώματα. Τα χρώματα. Αλλά έχετε σπάσει όμως και τον κορμό σε κάποια σημεία που έχει ένταση, ε? Υπάρχει ένταση. Εντάξει.